Τώρα αυτά που βλέπουμε εδώ, Μανώλη, τι είναι αυτά από το Αχαμπέρ? Επιστρέφουμε στα παλιά. Κοιτάξτε. Τι είναι αυτά που λένε? Όλα έχουν. Λοιπόν, σας έδειχνα φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλία. Ναι. Έχει σημασία, νομίζω. Εγώ τα παρατηρώ απλά. Παρατηρήσει. Σχολιασμό των τηλεθεατών μας είναι. Ναι, ναι. Όταν βλέπω ότι είναι φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ και λέει τρίπλα στην Ελλάδα με τα Eurofighter κτλ. Θα μπορούσε να είναι. Θα παραλάβουμε τα Eurofighter ναι. για την άμυνα τη χώρα. Εδώ είναι η Ελλάδα. Μπορεί να βάλει Ελλάδα. Βάζει Ελλάδα όμως μέσα. Βέβαια. Γνωρίζετε. Λοιπόν, και λέει ότι για τα ελληνικά Ραφάλ και τα λοιπά και μπορού μπορού. Καλά κάνουν, σχολιάζουν οι άνθρωποι, δική τους ερμηνεία είναι αυτή, βεβαίως και καλά κάνουν. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο που ξαφνικά ξαναδείχνει τον Ταϊφούν. Και ο Ταϊφούν βεβαίως και αυτό είναι ένα οπλικό σύστημα που διαθέτει η Τουρκία. Θα δείτε χάρτες ναι. που δείχνουν πάλι την ευθύνη. Αυτό βλέπουμε, το δείχνει απέναντι στην Ελλάδα. Ναι, και μάλιστα λένε να θα πλήξουμε άμα το φέρουμε στο Καραμπουρνάκι ναι. το πύραυλο αυτό, δηλαδή στη Σμύρνη εκεί κοντά ναι. και εκτοξεύσουμε 145 χιλιόμετρα που έχει η Αθήνα, θα πλήξουμε την Ελλάδα. Mm-hmm. Από την, αν τα τοποθετήσουμε στα Μούγλα, θα πλήξουμε την Κρήτη. Αν πάμε στην Κύπρο και από εκεί θα πλήξουμε την Κρήτη, από τη Λιβύη την Κρήτη. Πάλι. Όχι, αυτός ο χάρτης που ναι, βλέπουμε το... είναι, παίζει πόλεμο. Μάλιστα λένε ότι στόχος μας με τους Ταϊφούν είναι η Ελλάδα και η Συρία, καμία άλλη χώρα, η Ελλάδα και η Συρία, η Κρήτη, η Αθήνα. Ένα κλίμα το οποίο δεν είχε καμία σχέση με αυτά που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Βεβαίως εμείς πάντα σε αυτή την παρούσα φάση, επειδή θα γίνει η παρουσία, η συζήτηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, θέλουμε να ακούσουμε τους δύο ηγέτες και των δύο χωρών. Σωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε όμως ότι οι εφημερίδες και τα... Τώρα άμα έρθει ο Ερντογάν εδώ και τα κανάλια από εκεί κάνουν πόλεμο και πετάνε τα Ταϊφούν, φτιάχνει ένα κλίμα. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση. Δεν είναι ίσως οι αντιποτευόμενοι που λέει η Ζουράφα είναι τουρκική κτλ. Μιλάμε για φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση που την βρωμή και το μαχητικό λένε ότι γίνονται εναντίον της Ελλάδος, τρίπλα εναντίον της Ελλάδος. Και ο Ταϊφούν εκτοξεύεται, θα δείτε, εκτοξεύεται εναντίον της Ελλάδος, όλη τη ποιοτική χώρα, αλλά και τη Κρήτη από παντού. Για να το δούμε. Tayfun'un menziline giren yerleri paylaşmak istedik izleyicilerimizle. Şimdi testlerde Tayfun'un menzilinin 500 küsur kilometre olduğuna dair veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Uçuş o füze menzili. Rampası orada olursa ne olur? Vuruş noktası önemli. O Yunanlılar düşünecek, biz değil. Hocam tablo, sizi biraz daha geri alalım ki haritayı daha evet. net bir şekilde görelim. Bu tablo Türkiye'nin etki alanı. Bakın Karaburun'la Yunan ana karası arasındaki mesafe 154 kilometre. Bu arada kilometre. Arkadaşlarımız görüntüleri de paylaştılar. 154 o kilometre. Testten Rize'den ateşlenmiş değil mi hocam? Rize'den yapılan ateşlemeyi bakın, görüyoruz yani, şimdi. İki ay önce çıkıyor. Şey, Kıbrıs'a koyarsanız Girit'i de alırsınız. Hayır şöyle düşünün. Gerek yok, Muğla'dan hocam, da vurur hayır, Girit'i. Hayır gerek yok bakın. Daha bir şey söyleyeyim. Karaburun'a koyarsanız nereye geliyor? Şimdi hocam bir tam ekran verdik görüyor. Ateşlemeden görüntüleri verdik. Görüyor musunuz? Yani yaklaşık 1000 kilometre bunun şeyi. Sesini de duyuyoruz. Daha da Kemal komutanım burada dediği doğru. Bizim deniz aşırı falan bir beklentimiz yok. Tehdit aldığımız yerler Suriye, Yunanistan vesaire. Oraları denizden de karadan da havadan da vurabiliriz. Ama öyle değil hocam. İşte yani... Yani bu Anadolu'yu müdafaa etmemiz halindeki menziller. Ama bizim üslerimiz Libya'da var. Katali'de var. Somali'de var. Yani biz müdafaamızı artık Libya'dan başlatacağız. Azerbaycan. Και δεν προλάβαινε να πάρουν σειρά να μιλήσουν. Μιλάει ο ένας απάνω στον άλλο. Γκρουπάκι απάνω. Ο ένας σκοτώνει την Κρήτη, ο άλλος σκοτώνει την Αθήνα, ο άλλος σκοτώνει την Ιταλία. Πολύ σκοτωμοί, Μανώλη. Σιγά τα αίματα πες στους. Σιγά. Καλά κάνουν και λένε όλες τις απόψεις τους. Το θέμα είναι τι στόχο έχει. Ξέρουν ότι ο κ. Ερντογάν είπε για νέα σελίδα, προσέγγιση. Καζάν, κυβερνητικό κανάλι είναι. Ναι. Αυτό σου λέει. Α, το ξέρουν. Ναι. Κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Εντάξει. Οπωσδήποτε ξέρουν. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή όταν βλέπουμε τον Ταϊφούν να υπενθυμίζεται αυτή την περίοδο από τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι μπορεί να πλήξει την Ελλάδα και την Κρήτη. Mm-hmm. Μια δήλωση πολλές φορές είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος ότι θα πλήξει την Αθήνα, αλλά στο παρελθόν. Σωστά. Παλιά. Τώρα λέει, ας ξεκινήσουμε μια νέα σελίδα. Αυτόν θέλουμε να ακούσουμε. Αυτόν τον Ερντογάν θέλουμε να ακούσουμε αυτή την περίοδο. Αλλά από την άλλη μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα έρχεται και λέει: πάμε να κάνουμε τρίπλα στους Έλληνες με τα Eurofighter κτλ.
για να ισορροπήσει η κατάσταση με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα για τα F-35 που θα πάρει η Ελλάδα. Τρέχουμε για τα Eurofighter κτλ. Βεβαίως με τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας και του κύριου Σούνακ και του Υπουργού Αμυνάς του. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα. Ας ευχηθούμε για καλύτερες μέρες.